Κανάμεν μέρος εις τους διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνας δια το κύπελλον βασιλέως, 20 και πλέον ιστιοπλόοι έφτασαν εις Αθήνας. Μεταξύ δε αυτών και ο πρίγκιπς Χάραλντ, τον οποίον υπεδέχθη ο διάδοχος Κωνσταντίνος με το του πρίγκιπος Δον Χουάν. Οι αγώνες διεξήχθησαν εις των φαλιρικών όρμων. Ιδιαίτερον δε προσέδωσαν ενδιαφέρον εις αυτούς η συμμετοχή του βασιλέως Παύλου και της βασιλίσσης Φρυδερίκης, της πριγκιπίσης Ειρήνης, καθώς και των εξαιρετικά ικανών ιστιοπλόων του Έλληνος διαδόχου Κωνσταντίνου, Ολυμπιονίκου του 1960, του Ιταλού Σορεντίνο και του θαλασσοπόρου του Ατλαντικού Σάβα Γεωργίου, περισσινού νικητού. Με φρέσκο καιρό τα κότερα ξεκινούν και αποδίονται σε πεισματικό αγώνα επικρατήσεως. Η κούρσα εξελίσσεται δραματικά, με προπορευόμενα τα σκάφη του διαδόχου Κωνσταντίνου και του Γουλανδρή. Εις το μέσον περίπου της διαδρομής, ο βασιλεύς, βετεράνος ιστιοπλόος, εξεμεταλλεύθη επιδεξίως το ρεύμα και με μίαν στροφήν ετέθη επικεφαλής, ακολουθούμενος από τον Γολέμινη. Εις το μέσον όμως της ευθείας, ο διάδοχος Κωνσταντίνος, με σειράν τεχνικών χειρισμών, υπεσκέλισε όλους τους αγωνιζομένους και τερμάτισε πρώτος, με δεύτερον τον Γολέμινη.